Ναι, παρόλο που έχω ξεκινήσει περίπου 10 χρόνια να ασχολούμαι με το τένις με αμαξίδιο, παρόλα αυτά είναι η πρώτη μου συμμετοχή σε τέτοιο τουρνουά. Δηλαδή να αντιμετωπίσω σε ένα τουρνουά, σε μια διοργάνωση, έναν όρθιο αντίπαλο, να το πούμε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και ήθελα να παίξω, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρόκληση, να το πούμε έτσι. Τι διαφορά πιστεύεις θα έχει το ότι εσύ θα είσαι λίγο πιο κάτω από τον αντιπαλό σου? Εντάξει, τώρα νομίζω ότι όλα είναι θέμα εικόνας, να το πούμε έτσι. Απλώς και πώς βλέπεις τον αντίπαλο, ότι δεν κινείται με ρόδες, να το πούμε, και όλα αυτά. Αλλά επειδή τυχαίνει, εντάξει, και ο προπονητής μου, και κάποιες φορές να παίζω στην προπόνησή μου, τουλάχιστον στην Καλαμάτα, και με κάποιους αντιπάλους όρθιους, για μένα η εικόνα είναι έτσι κάτι συνηθισμένο. Τώρα δεν ξέρω για τον αντιπαλό μου, επειδή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει κάποιον με αμαξίδιο, μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι, εντάξει, θα είναι ενδιαφέρον και για τους δυο μας. Θεωρείς ότι θα έχεις διαφορετική αντιμετώπιση από έναν αντίπαλο που είναι και αυτό σε αμαξίδιο? Δεν είναι θέμα αντιμετώπισης. Ναι. Καθαρά, εντάξει, ο καθένας παίζει το παιχνίδι του, αυτό νομίζω ότι ναι. Είναι. Η εικόνα αλλάζει ουσιαστικά. Βλέπεις έναν με ρόδες, να το πούμε έτσι, και άλλος που είναι με τα πόδια όρθιος. Αλλά κατά τα άλλα νομίζω ότι δεν έχει καμία απολύτως διαφορά. Αυτή την περίοδο τι αγώνες γενικά, με τι προπονείσαι, θα πάρεις μέρος σε κάποιους άλλους αγώνες, τι ακριβώς κάνεις? Γύρισα προχθές από ένα τουρνουά στην Ιταλία, στο Κόμο συγκεκριμένα. Ήταν το πρώτο μου τουρνουά μετά από μια μακρά περίοδο απουσίας λόγω κάποιου σοβαρού τραυματισμού που είχα. Και η συμμετοχή μου σε αυτό το τουρνουά, όπως και τώρα εδώ πέρα στα Κολοκοτρώνια, όπως και σε ένα που θα γίνει το επόμενο μήνα στη Μπράγα, έχουν να κάνουν καθαρά με την, το ότι θέλω να βρίσκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο περισσότερο και να μην χάνω την επαφή. Και ουσιαστικά ο στόχος μου είναι να είμαι απολύτως έτοιμος το 2015. Γενικά το τένις σε τι κατάσταση βρίσκεται, και το, ας το πούμε, το κανονικό και το τένις με αμαξίδιο? Σίγουρα και τα δύο, όπως και όλα τα σπορ τώρα στην Ελλάδα, μετά από νομίζω και με την περίοδο της κρίσης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ομοσπονδίες και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και εμείς με τη σειρά μας με το αθλητές με αμαξίδιο, και εγώ και κάποιοι άλλοι αθλητές που παίζουμε, προσπαθούμε με κάποιους πόρους, είτε από ιδιώτες είτε από την προσωπική μας οικονομική κατάσταση ο καθένας, να βρεθούμε σε τουρνουά διεθνή. Εντάξει, η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν θετικές σκέψεις από πολλούς συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που βοηθάνε αυτές και στηρίζουν την προσπάθειά μας, και νομίζω ότι όλα καλά θα πάνε. Εδώ στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχετε υποστηριχτές, και πώς βλέπεις κινήσεις όπως κάνει η ΑΕΚ Τρίπολης, που είναι ένα αριστεχνικό σωματείο? Κοιτάξτε, η ΑΕΚ Τρίπολης νομίζω ότι είναι αρκετά πρωτοπόρα, έχει πετύχει αρκετά πράγματα. Τουλάχιστον εγώ στα 10 χρόνια που ασχολούμαι με τον τένις με αμαξίδιο, η ΑΕΚ μου έχει σταθεί πραγματικά σαν να είμαι ένας πολίτης της Τρίπολης, να το πούμε έτσι. Σε πολλές εκδηλώσεις με συμπεριλαμβάνει μέσα για να μπορώ να παίζω με τα παιδιά και όλα αυτά. Η ΑΕΚ κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια. Τώρα από εκεί και πέρα και εγώ είμαι στην αναζήτηση συνεχών χορηγών. Υπάρχει μια αρκετά σημαντική βοήθεια για μένα από την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. Το 2015 για μένα και το 2016 είναι κάτι δύο καθοριστικές χρονιές για να μπορέσω να πετύχω το στόχο μου, που είναι η συμμετοχή μου στην Παραολυμπιάδα του Ρίο το 2016, που σημαίνει ότι πρέπει να συμμετάσχω σε πολλά διεθνή τουρνουά, οπότε θα έχω πολλά έξοδα, και συνέχεια χρειάζεται μια αναζήτηση ώστε να μπορούν να στηρίζουν την προσπάθειά σου κάποιοι άνθρωποι. Από τις τοπικές αρχές, τι θα μπορούσες να πεις, είτε από το Δήμο Καλαμάτας, είτε εδώ την Τρίπολη, γιατί είμαστε δίπλα, ναι, και την περιφέρεια βέβαια. Κοιτάξτε, να στηρίζουν είτε, να το πω, εμένα είτε οποιοδήποτε παιδί με αμαξίδιο ασχολείται με έναν αθλητισμό, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και χρειάζεται να στηρίζεται. Γιατί το σημαντικό σε όλες τις προσπάθειες, και για μένα η σημερινή μου εμφάνιση, αλλά και γενικά, είναι να προσπαθήσουμε να δείξουμε. Τώρα, εγώ έρχομαι στην Τρίπολη, κάποια στιγμή ξέρω εγώ στην Καλαμάτα. Το σημαντικό είναι να δείξουμε ότι μπορούν και άνθρωποι που είναι σε αμαξίδιο να μην κάθονται στο σπίτι. Αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Να βγαίνουν έξω από το σπίτι τους, να ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες. Τώρα, αυτό μπορεί να λέγεται τένις, μπορεί να λέγεται μπάσκετ, στίβος, δεν έχει σημασία το τι. Και γενικά τα άτομα με ειδικές ανάγκες, α το πούμε έτσι. Ακριβώς, με αναπηρία, κάθε είδους αναπηρία. Ακριβώς. Να μην κλείνονται δραστηρία και να βγαίνουν από το σπίτι και να δουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Θυμίζει το χρόνο. Θεωρείς ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το τομέα σε σχέση με την αρχή που ξεκίνησες? Είπες είσαι 10 χρόνια, ναι, στο αμαξίδι. Βλέπεις χρόνο με το χρόνο να βελτιώνεται σίγουρα η κατάσταση? Σίγουρα βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά πολλές φορές παίζει το σημαντικότερο ρόλο, το παίζουν τα ίδια τα άτομα που, ναι, έχουν μια αναπηρία. Η ψυχολογία τους. Ψυχολογία, ναι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα παίζει και οι άνθρωποι που είναι κοντά τους, η οικογένειά τους, οι φίλοι τους, να τους δείξουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι και μπορούν να αντιμετωπίσουν και να συμπεριφερθούν πραγματικά όπως είναι οι άνθρωποι όλοι και περπατάνε. Αυτό είναι το σημαντικό.
είναι η τέταρτη χρονιά συνεχόμενη που γίνεται το τουρνουά των Ολυμπιακών. Ξεκινήσαμε το 2011, φτάσαμε τώρα εσύ στο 2014. Το τουρνουά πάει από το καλό στο καλύτερο. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κατά γενική ομολογία το καλύτερο τουρνουά Open που υπάρχει στην Πελοπόννησο. Οι συμμετοχές φέτος έφτασαν τις 150, ξεπέρασαν και τα περσινά επίπεδα. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε κοντά μας τους δύο παραολυμπιονίκες και μέλη της εθνικής ομάδας τένις με μαξίδιο. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη τιμή για την πόλη μας και είμαστε πολύ περήφανοι που τους έχουμε μαζί μας. Θα γίνει ένα πολύ συναρπαστικό μάτς και από τους δύο. Μακάρι να έρθει και το φίλαθλο κοινό της πόλης και να τους δει. Μακάρι να περάσουν και στον επόμενο γύρο για μένα για να έρθουν όλοι και περισσότεροι. Βέβαια η μέρα δεν μας βοήθησε επειδή είναι Πέμπτη και καταλαβαίνετε ότι είναι τα καταστήματα και ο κόσμος δεν μπορεί να έρθει. Ο κύριος Λαζαρίδης ήρθε από το εξωτερικό εχθές το βράδυ. Ο κύριος Σταμάτης Μήνος είναι η πρώτη φορά που αγωνίζεται και αυτό στα Κολοκοτρώνια. Δυστυχώς δεν τον είχαμε, είναι λίγο πιο μακριά από ότι είναι ο Γιώργος, είναι από την Πάτρα. Εύχομαι να μπορούμε και τις άλλες φορές να τους καλέσουμε και τις άλλες φορές να θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή. Και βέβαια το καλύτερο για αυτούς, γιατί ξέρω ότι έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και σε πανευρωπαϊκά τουρνουά και σε παγκόσμια. Εύχομαι να είναι και στην Ολυμπιακή ομάδα, στους Ολυμπιακούς αγώνες που θα γίνουν. Ό,τι καλό.